έγινε το δικαστήριο, όλα πήγαν κατ' ευχή. Σήμερα περιμένουμε την απόφαση για τα προσωρινά μέτρα τα οποία είχαμε καταθέσει για να μην κόβεται το ρεύμα στους συμπολίτες μας. Και βεβαίως αναμένουμε 12.30 ώρα το μεσημέρι την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαμε την χθεσινή διαδικασία. Τι ακριβώς ζητάμε με τα ασφαλιστικά μέτρα? Τα ασφαλιστικά μέτρα ζητάμε να μην κόβεται το ρεύμα στους καταναλωτές μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Του καθενός θέλετε να πείτε χωριστά? Ναι, εννοείται. Από ναι, τους ναι, δικαιούχους. Ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν περιμένουμε σήμερα και παράλληλα διεκδικούμε με την αναβολή που έδωσε το δικαστήριο για τις 6 εβδόμου την οριστική συζήτηση της συλλογικής αγωγής. 6 εβδόμου, άρα λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι αυτό το οποίο σας ρωτούσα χθες, ναι, μετά το αίτημα για πιλωτική δίκη από τη ΔΕΗ, ότι έγινε αποδεκτό και έτσι ανέβαλαν την υπόθεση, ή πιστεύετε ότι ήταν κάτι που απλά θεωρείται φυσικό και πέρασε, κύριε Λεκουρίτη? Ναι, επαναλάβετε την ερώτηση. Λέω, χθες σας έλεγα το εξής και σας ρωτούσα, ναι, ότι κατέθεσε ένα αίτημα η ΔΕΗ στον Άριο Πάγο, ναι, περί πολιτικής δίκης και αυτό, ναι, έλεγαν κάποιοι νομικοί κύκλοι ότι ίσως μπλοκάρει τη χθεσινή εκδίκαση, ναι, για να κερδίσει χρόνο η ΔΕΗ. Ακριβώς, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό ήταν μια περίπτωση που υπεκφυγής από την πλευρά της ΔΕΗ να μην συζητηθεί εχθές η υπόθεση, να αναβληθεί προσδοκώντας ότι θα έχει ενδεχόμενα κάποια αποτελέσματα από την πιλωτική δίκη που έχει καταθέσει να γίνει στον Άριο Πάγο. Αυτά όμως προϋποθέτουν εκείνες τις περιπτώσεις που μπορεί να συζητηθεί στον Άριο Πάγο. Η συλλογική αγωγή, έτσι όπως η ΔΕΗ θέλει να την πάει στον Άριο Πάγο, δεν μπορεί να συζητηθεί. Εγώ δεν είμαι νομικός, τουλάχιστον από ό,τι μας λέει σας λέει όμως ο νομικός σας σύμβουλος, η ομάδα των νομικών. Μπράβο, ακριβώς. Το οποίο μας λέει ότι ήταν άστοχη η ενέργεια, απλά το έκανε για να κολλησιεργήσει την απόφαση, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα εχθές να γίνει η διαδικασία της εκουσίας, να βγει και η απόφαση και να έχει ξεκαθαρίσει σύντομα το τοπίο, τελικά αν η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι παράνομη, καταχρηστική ή αν είναι νόμιμη. Ναι, άστοχη η ενέργεια. Μισό λεπτό. Η νομική ομάδα μπορεί να λέει ότι είναι άστοχη η ενέργεια ή ήταν άστοχη η κίνηση που έκανε η ΔΕΗ, ήθελε να κερδίσει χρόνο. Αλλά το κερδίζω χρόνο για να δει πώς θα διαχειριστεί όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις, σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα εγώ, εσείς, ο καθένας από εμάς δεν θα πληρώνουμε αυτά τα υπέρογκα στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Γιατί ήσασταν αυτός που λέγατε χθες 100 το ηλεκτρικό ρεύμα, 800 η ρήτρα αναπροσαρμογής. Ακριβώς. Αυτό έλεγα χθες και αυτό συνεχίζω να λέω και σήμερα. Άρα θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε κανονικά και με τον νόμο, θέλετε να πείτε, τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Μα όταν φτάνει η πλευρά των δικηγόρων της ΔΕΗ να λέει ότι αν δεν πληρωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής θα πέσει η κυβέρνηση, είναι κάτι το προκλητικό. Μάλιστα ξεσήκωσε όλη την αίθουσα, έτσι, και μέσα εκεί στην αίθουσα ήταν εκατοντάδες συμπολίτες μας και δικηγόροι, οι οποίοι πράγματι απόρρισαν με αυτή την τοποθέτηση. Συγγνώμη, μπορείτε να το ξαναπείτε αυτό? Πού αυτό έγινε? Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο χθες. Ακριβώς. Και ναι, ποιος το είπε? Ήταν οι δικηγόροι της ΔΕΗ. Και είπαν τι? Και είπαν ότι αν δεν πληρωθεί η ρήτρα, σημαίνει ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Γιατί, πώς το εξηγούσανε αυτό, δηλαδή δικονομικά, πώς πάει αυτό? Δεν το δώσανε ερμηνεία δεν δώσανε σε αυτό. Απλά εγώ σας λέω ότι ελέγχθηκε, ότι δηλαδή θέλαν να πούν κατά κάποιο τρόπο ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά στηρίζει τις εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια και η κυβέρνηση δεν θα θέλει να
ταυτιστεί με το θέμα ρήτρα, αναπροσαρμογής και όλα τα σχετικά. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον πανικό, αντιλαμβάνομαι τον πανικό της ΔΕΗ, γιατί επικαλέστηκε ότι είναι μείζον θέμα και αν δεν πληρωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής θα πέσει έξω η ΔΕΗ, θα υπάρχουν οι κακοπληρωτές, θα εκμεταλλευτούν να μην πληρώνουν. Μα εμείς δεν ζητήσαμε αυτό το πράγμα. Εμείς ζητήσαμε την αναστολή πληρωμής, δηλαδή να μην κόβεται το ρεύμα μέχρι την οριστική εκδίκαση. Δεν είπαμε να μην πληρωθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Ασχέτως αν είναι παράνομη και καταχρηστική, αυτό θα κριθεί από το δικαστήριο. Γι' αυτό κάναμε την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Μισό λεπτό, τότε να το διατυπώσετε αλλιώς. Γιατί σημαίνει όταν λέτε, μα εμείς δεν είπαμε να έχουμε διαφορετικά δεδομένα με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, έτσι όπως το λέτε. Εγώ ως καταναλωτής το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά και λέω, μα τι μου λέτε τότε τόσο καιρό, κύριε Λεγουρίτη, πρόεδρε του ΙΝΚΑ, αν δεν είναι αυτό το ζητούμενο? Δηλαδή, εγώ θα ακολουθήσω την πεπατημένη αυτά τα οποία θέλει μια ΔΕΗ, μια κυβέρνηση, όλα τα υπόλοιπα. Τι είναι αυτά που λέτε? Και αυτό είναι το ζητούμενο. Και να μην πληρώνουμε αυτές τις ρήτρες αναπροσαρμογής, αλλά και βέβαια να μην μας κόβουν το ρεύμα. Απλά λίγο στη διατύπωση να διορθωθεί. Νομίζω. Θα τα διορθώσουμε όλα. Ακούστε με, κυρία Τουργεράκη. Εμείς ως ΙΝΚΑ δεν είπαμε στον κόσμο μην πληρώνεις. Εμείς ως ΙΝΚΑ είπαμε κάνε διακανονισμό να πληρώσεις το λογαριασμό, είτε ρεύμα είτε ρήτρα αναπροσαρμογής, μέχρι την οριστική απόφαση του δικαστηρίου. Μα εσείς λέτε ότι είναι παράνομο αυτό που κάπου γίνεται. Μα είναι παράνομο. Αλλά αυτό το λέμε εμείς. Ότι είναι παράνομο και καταχρηστικό το λέει ο σύσσωμος δικηγορικός κόσμος. Εχθές το δικαστήριο ήταν ο πρόεδρος των δικηγορικών συλλόγων, δηλαδή ο κύριος Βερβεσός, που είναι ο εκπρόσωπος όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και βέβαια πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, που παραστάθηκε ως μάλλον ως υποστηριχτής της αγωγής που έχουμε καταθέσει, λέγοντας και αυτός τα ίδια, ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι παράνομη και καταχρηστική. Αυτό λέμε εμείς. Γι' αυτό πάμε στο δικαστήριο. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι νόμιμη και καλώς το παίρνει. Άλλοι λένε ότι είναι νόμιμη. Οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ είπαν ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι νόμιμη και ότι αν δεν πληρωθεί θα πέσει η κυβέρνηση. Μένεστε. Κύριε Λεχουρίτη. Άρα το ξεκαθαρίζουμε, νομίζω, έτσι. Ναι. Δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο. Όχι. Στη διατύπωση, έτσι όπως υπόθηκε, μου άφησε εμένα ως καταναλωτή η υπόνοια και το διευκρινίσατε. Τώρα να πω. Σήμερα λέτε εσείς ότι αυτό που περιμένετε είναι η απόφαση σε ό,τι έχει να κάνει ασφαλιστικά μέτρα να μην κόβεται το ρεύμα. Είναι θετική η εξέλιξη? Αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε στις 12.30 ώρα. Αν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων κάποιος από μια διαδικασία δικαστηρίου ότι μπορεί να προκαταβάλει μια απόφαση, είναι προς λάθος κατεύθυνση και λάθος αντίληψη. Εμείς τι λέμε? Ότι αναμένουμε το δικαστήριο να δικαιώσει τους καταναλωτές τουλάχιστον μέχρι την οριστική συζήτηση που έχει προγραμματιστεί να γίνει για τις 6 Εβδόμου. Ζητήθηκε δηλαδή αναβολή και συζήτηση για τις 6 Ιουλίου. Και είπαμε μέχρι τότε να ανασταλεί το κόψιμο του ρεύματος στους καταναλωτές για να αποφασίσει το δικαστήριο τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Από όλους τους παροχούς. Δηλαδή είναι μια απόφαση που εάν ευνοεί, θέλετε να πείτε ότι θα οδηγήσει τη ΔΕΗ αλλά και τους υπόλοιπους παρόχους. Νομίζω πως ναι. Αν και διευθεί το θέμα. Για το σύνολο των καταναλωτών. Ναι, θα είναι για το σύνολο και των υπολείπων παρόχων αλλά και των καταναλωτών. Ναι, αυτό. Διότι καμιά φορά μπερδευόμαστε. Αφορά αυτό εκείνους οι οποίοι έχουν προσφύγει ή είναι πιλωτικό και περιλαμβάνει οριζόντιο, περιλαμβάνει όλους τους παρόχους και την πολιτική που πρέπει να έχουν. Αυτό, κυρία Τουργεράκη, θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση μετά την απόφαση τη σημερινή. Δηλαδή, από την πλευρά του ΙΝΚΑ θα υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου, τι λέει η απόφαση, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γράφει. Ωραία, η απόφαση. Θα περιμένουμε των λοιπόν. Δικαστών. Θα περιμένουμε τι θα λέει η απόφαση και αν θα περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτών στη χώρα ή αν θα περιλαμβάνει
μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν προσφύγει μέσω της συλλογικής αγωγής. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, τις κρατάω αυτές... Είναι νομική ερμηνεία δηλαδή. Τις κρατάμε. Απόφασης όταν θα βγει. Ωραία. Τις κρατάμε αυτές τις κουβέντες, γιατί θα μας είναι χρήσιμες. Περιμένουμε και την ανακοίνωσή σας για να γνωρίζει ο κόσμος και κυρίως να δούμε αν μας αφορά το σύνολο, δηλαδή όλους εμάς ή μόνο εκείνους οι οποίοι έχουν προσφύγει. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα.